Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χορού, τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού της Κέρκυρας, αλλά και όχι μόνο, έστησαν τρικούβερτο χορό στο κέντρο της πόλης. Μαζευτεί σήμερα αρκετή πολιτιστική σύλλογο, 19 στον αριθμό, για να χορέψουμε για την Παγκόσμια ημέρα του χορού, μια πρωτοβουλία του ΧΟΚ που οργάνωσε την εκδήλωση και μάζεψε έτσι τους πολιτιστικούς συλλόγους και ανταποκριθήκαμε φυσικά όλοι με πάρα πολύ χαρά, καθότι όπως όλοι γνωρίζουμε 2 χρόνια ήμασταν σε μια πολιτιστική αδράνεια, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι επανεκκίνησης και επανένταξης στα τεκτενόμενα τα πολιτιστικά και φυσικά σε μια μέρα που σηματοδοτεί πάρα πολλά για όλους μας και κυρίως για εμάς που ασχολούμαστε με το κομμάτι του χορού και της παράδοσης γενικότερα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα θέλαμε να γίνει και από τη έτσι φαίνεται θα γίνει θεσμός, οπότε κάθε χρόνο πρώτο Θεός θα δίνουμε το ραντεβού μας εδώ. Το ρεπερτόριό μας είναι ένα ρεπερτόριο ποικίλο, κοινό, που στόχος δεν είναι, όπως έχουμε πει, να αποδείξουμε τη χορευτική μας δυνότητα, αλλά να το ευχαριστηθούμε και να περάσουμε όλοι καλά. Και ελπίζουμε κάθε χρόνο να ανταμώνουμε εδώ για καλά πράγματα. Γιατί η Κέρκυρα δεν έχει μόνο μουσικές και φιλαρμονικές, φυσικά που τις σεβόμαστε και τις ξέρουμε όλοι, αλλά έχει και πάρα πολλά πολιτιστικά συγκροτήματα και πολιτιστικό πλούτο. Η πρόεδρος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Γαρούνα, Κασιανή Σκολαρίκη, μίλησε στο Start για την εκδήλωση. Ναι, συμμετέχουμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χορού, η οποία καθιερώθηκε το 1982. Συμπτωματικά αποτελεί και την ημέρα της επίσημης ίδρυσης του δικού μας συλλόγου, ο οποίος κλείνει 4 δεκαετίες σε καλλιτεχνικά και πολιτιστικά δρόμενα. Η Παγκόσμια ημέρα χορού καθιερώθηκε από την UNESCO και προς τιμήν Γάλλου χορευτή και είναι μια σημαντική μέρα που αποδεικνύει ότι ο τόπος μας είναι μικρός, αλλά όπως είπε και ο Σεφέρης, έχει τεράστια παράδοση που πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Για την εκδήλωση όμως μίλησαν στο Start ο χοροδιδάσκαλος και μέλη του χορευτικού γκρουπ που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη αποκλειστικά για την εκδήλωση. Σωστά, ήρθαμε για 2 εκδηλώσεις στην ουσία. Χθες το βράδυ χορέψαμε στο Καβαλούρι με καλεσμένη του εκεί πολιτιστικού συλλόγου και σήμερα λάβαμε μέρος σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, η οποία πραγματικά ήταν πολύ όμορφη και είναι η πρώτη φορά μετά από 2,5-3 χρόνια που οι σύλλογοι όλοι ήμασταν ανενεργοί, δεν μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε. Φανταστείτε ότι σήμερα για πρώτη φορά πιαστήκαμε χέρι με χέρι χωρίς να φοράμε μάσκα. Έχετε ξαναέρθει στην Κέρκυρα? Από τα μαθητικά μας χρόνια οι πιο πολλοί, αλλά περάσαμε όμορφα και πραγματικά μας έκανε εντύπωση η χαρά με την οποία μας υποδέχτηκαν οι κάτοικοι, η απλότητα και το καλημέρα που ακούγαμε μόνιμα και που μπορούσαμε να βλέπουμε πλέον και τα χείλη τους, γιατί με τις μάσκες τόσα χρόνια ξεχαστήκαμε. Χορέψατε? Χορέψαμε, ήταν υπέροχα. Είμαστε από Θεσσαλονίκη, πολύ φιλόξενος λαός, να ξανάρθουμε. Χώρο πολύ στα νέα τα παιδιά, να χορεύουν τα νέα τα παιδιά. Να χορεύουν, γιατί ο χορός είναι ζωή, συμφιλίωση, συνάνθρωπος, ειρήνη, επιτέλους. Σας αγαπάμε όλους. Ευχαριστούμε από Θεσσαλονίκη, από Δυτική Θεσσαλονίκη. Παρόλη την ηλικία μου ήρθα, χορεύω. Έχουμε δάσκαλο πολύ καλό. Όλοι να χορεύετε.